μεγάλη τιμή που μας έκανε ο Πρωθυπουργός να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και για την επιτυχία του κυβερνητικού σχεδίου, αλλά όπως σωστά αναφέρατε, είναι πρώτη στο καθήκον μου σαν βουλευτής Ευβίας να κάνω τα πάντα, να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναζωντανέψει ο τόπος μας. Πάθαμε μια απίστευτη καταστροφή και μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είμαι βέβαιος και με συνεργασία όλων των υπουργών της κυβέρνησης και κάτω από το σχέδιο του Πρωθυπουργού, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε ζωή σε ένα σκηνικό που σήμερα είναι κρανίου τόπος. Η Εύβοια έχει μεγάλο δυναμικό, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία όλων μας, όχι μόνο των κυβερνητικών, αλλά όλων των τοπικών φορέων, όλου του κόσμου, άμεσα να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξανασταθεί στα πόδια του και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που να φέρει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης στην Εύβοια. Είναι ένα καθήκον στο οποίο δεσμεύομαι να δώσω όλες μου τις δυνάμεις και ό,τι παραπάνω μπορώ. Το χαρτοφυλάκιο Αλίας, δηλαδή, αυτό το ρόλο θα παίξει το άλλο μοντέλο? Δεν είναι μόνο το χαρτοφυλάκιο Αλίας, αν και η Εύβοια είναι νησί. Υπάρχουν πολλά αλλιευτικά καταφύγια που μπορούμε να προωθήσουμε. Υπάρχει ένας αλλιευτικός στόλος σημαντικός, αλλά ευρύτερα ο αγροτοδιατροφικός τομέας, αλλά και σε συνεργασία και με τους συναδέλφους μου υπουργούς, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και άλλους τομείς της οικονομικής ζωής στην Εύβοια. Το πρώτο πράγμα για την Εύβοια, Το πρώτο πράγμα είναι τώρα να σταθεί ο κόσμος στα πόδια του. Το πιο επίγον, το πιο άμεσο είναι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται για το αύριο. Το άμεσο. Και δεν είναι μόνο η Εύβοια. Και να μην ξεριζωθούν βέβαια. Αυτό είναι από την αρχή ο Πρωθυπουργός το είχε θέσει ως προτεραιότητά μας, ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε να μείνουν στον τόπο. Και στο χαρτοφυλάκιο σας είναι και η λωτόμη. Και η λωτόμη και με λισοκόμη είναι ένα δυναμικό που πρέπει να το ξαναζωντανέψουμε. Και δεν είναι μόνο η Εύβοια. Υπάρχει σχέδιο για τους λωτόμους, υπάρχει σχέδιο για τους υδροσυλλέκτες και για τους μελισσοκόμους, γιατί είχαμε το μεγαλύτερο δυναμικό στην Ελλάδα στους μελισσοκόμους. Θα κάνουμε τα πάντα για να τους δώσουμε, τα εφόδια, να τους δώσουμε τους τρόπους, να τους δώσουμε και την καθοδήγηση εκεί που πρέπει, γιατί είναι και άλλες καλλιέργειες που μπορούμε να προωθήσουμε. Για παράδειγμα, η Βόρεια Εύβοια έχει πολύ έφορη γη. Μπορούμε να υλοποιήσουμε πολλά καινούργια σχέδια.